Γεια σας φίλε μου. Θα κάνουμε ένα unboxing από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από η Ιαπωνία και για να περάσουμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχει έρθει μια θήκη της Palms, κασετίνα, όχι της Palms, της Meiho, Rangan 3010W2. Για σιλικόνες, μολυβοκεφαλές, εγώ θα βάλω πλανάκια μέσα. Έχω άλλες δύο από αυτές. Χρησιμοποιώ για αποθήκευση πλάνων short slow. Βολεύουν πάρα πολύ. Και είναι πιστεύω ιδανικές για όσους ασχολούνται με την τεχνική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πλανάκια short slow που ήρθαν. 40 γραμμάρια slow blood cast up. Έλειπαν κάποια χρώματα από τη συλλογή μου. Τα πήραμε και αυτά. Εδώ. Αυτός εδώ είναι ο πλάνος, ένας φοβερός πλάνος 40 γραμμαρίων σε χρωματισμό ματωμένη σαρδέλα συγκεκριμένος. Βλέπετε δύο εγκυστράκια μπροστά, ένα πίσω. Έχω πει και σε διάφορα βίντεο ότι αυτός ο πλάνος όταν το δουλεύουμε κάνει σε κάθε χτύπημα του καλαμιού προς τα πάνω, αυτός κάνει αυτή την κίνηση, κυκλικές κινήσεις λοιπόν προς τα πάνω ο συγκεκριμένος πλάνος. Και μου έχει δώσει και ψάρια. Οπότε, άλλος ένας λόγος για να συμπληρωθεί η συλλογή. Άλλος ένας πλάνος μετά πάλι slow blood cast up, 40 γραμμαρίων. Χρωματισμός εδώ, iridizon ασημή. Αυτός ωραίος πλάνος, πολύ ωραίο χρώμα. Γενικά δεν είχα θέμα με την ποιότητα των πλάνων της Palms. Είναι από τους πλάνους που προτιμώ για short slow και η Palms ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει σε αυτό. Φοβερό το σχέδιο σαν το πλάνο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, υπενθυμίζω ότι για να δουλέψει τέτοιους πλάνους χρειάζεται καλάμι short slow. Λοιπόν και ένας χρωματισμός ασημή με strass και μία μπλε γραμμή. Αυτός είναι ένας γάβρος, γάβρο παρομοιάζει. 40 γραμμάρια για short slow και αυτός φοβερός πλάνος. Ωραία. Λοιπόν, πάνε και τα πλανάκια τα short slow. Πάμε τώρα σε δύο νέες κυκλοφορίες. Ο Smelt έχει χρόνια που κυκλοφορεί. Αυτά τα χρώματα εδώ όμως βγήκαν τώρα. Η Palms έβγαλε 4 νέα χρώματα για τον πλάνο Smelt. Εγώ διάλεξα τον 660 γραμμάρια. Αυτός εδώ, ο οποίος είναι UV. Λοιπόν, πολύ όμορφα χρώματα. Βέβαια, εγώ πάντα βγάζω τη σαλαγγιά, αφαιρώ τη σαλαγγιά από πίσω. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 60 γραμμάρια, νέος πλάνος. Νέος χρωματισμός μάλλον, Smelt από την Palms και εδώ και αυτός εδώ UV με glow, ρόζα σημεί με glow, πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε τώρα, πήρα βέβαια και κάποιες παραμάνες. Έτσι, πάντα είναι χρήσιμες, συμπλήρωσα την παραγγελία. Εδώ βλέπετε νούμερο 1, 20 Evergreen EGY Snap, φοβερές παραμάνες για spinning, πολύ ποιοτικές και έχει το κουτάκι μέσα 20, το φακελάκι. Πάει και αυτό. Τώρα, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το Jetro. Ήρθαν άλλα δύο νέα χρώματα, δύο body. Στα 3 γραμμάρια εδώ, για να το δούμε αν καταστώσω και το βγάλω. Μάτσα. Ναι, μισό. Μόνο αυτά τα δύο χρώματα μου έλειπαν. Αυτά προσαρμόζεται, είναι προμοιάζει γόνο, έχω ξαναπεί. Και
προσαρμόζεται πίσω στο αυτό είναι ο χρωματισμός σαρδέλας, και μπαίνει πίσω ακριβώς από τον πάντη να ακολουθεί για να ερεθίζει και έχω ξαναπεί ότι κάνει ένα όμορφο S. Λοιπόν, εδώ έχω σε αυτή την καστήρα της Magbite έχω βάλει για το ζέτρο τα παρελκόμενα, όπως βλέπετε εδώ, χρωματισμούς που παρουσίασα την προηγούμενη φορά. Η γόνη της Little Jack, η οποία ήρθε άλλη δύο, και εδώ πέρα σιλικονάκια, τα οποία εδώ πέρα αγκιστράκια για τα σιλικονάκια και εδώ ασφαλώς το τζέτρο. Λοιπόν, να δούμε και τον χρωματισμό Ακάκιν, καλαμάρι, από το μπάντι της Jackal. Εδώ είναι όμορφο πράσινο μάτι και πολύ όμορφο. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, χαρακτηριστικό είναι σε αυτά τα μπάντι ότι όλα έχουν ένα το σύρμα, είναι διαμπερές από τη μία πλευρά στην άλλη, έτσι ώστε να μην έχουμε θέμα από τα πελαγικά τα οποία θα χτυπήσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στους γόνους που έχουν έρθει, τα μεζάικου, νέα χρώματα, θα παρουσιάσει δύο στο προηγούμενο βίντεο. Ένα γραμμάριο, εδώ πέρα βλέπετε, να βγάλω ένα να δείτε, έχω αλλάξει το αγκιστράκι, από πίσω έχω βάλει μεγαλύτερο, γιατί απευθύνουμε σε μεγαλύτερα πελαγικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έρχεται με μικρό αγκιστράκι, στο οποίο μόνο ένα μελανόλι μπορεί να χτυπήσει, για παράδειγμα. Όμορφος χρωματισμός αυτός, UV κατά κούτσι. Έτσι είναι ο χρωματισμός. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε έχω βάλει, θα μου πείτε είναι μεγάλο, ναι είναι μεγάλο, αλλά τη δουλειά θα την κάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το Sigma Hook. Λοιπόν, να δούμε και το δεύτερο που έχει έρθει. Αυτά δουλεύονται και με LRF στο 1 γραμμάριο πάντα ή με κάποιο άτζι καλάμι χαμηλού casting weight. Βγήκε και αυτό. Εδώ είναι. Ας το δούμε από κοντά. Εδώ πέρα ο χρωματισμός είναι real καταπούτσι. Λοιπόν, διάφανο όπως βλέπετε, παρομοιάζει έναν γόνο. Πανέμορφο. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό και θα πάμε τώρα στη Fujiwara Japan, η οποία μας έχει δώσει το Surf Sniper. Αυτό εδώ πέρα το εργαλείο κυκλοφορεί τουλάχιστον 2 χρόνια και απευθύνεται, μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε καλάμια spinning ή short jigging. Τι κάνει αυτό το εργαλείο? Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα βάρος και να μετά στην άλλη άκρη να βάλουμε έναν γόνο ή κάποιο άλλο δόλωμα. Λοιπόν, κάνοντας spinning. Λοιπόν, εγώ δεν βάζω, έχω δει βίντεο Ιάπωνα που το δουλεύει, ο οποίος δεν βάζει τίποτα από αυτό. Βάζει έναν πλάνο, να το ανοίξουμε, η συσκευασία μέσα έχει δύο, είναι πάρα πολύ φθηνό στην αγορά, με μερικά σέντ ευρώ κάνει. Λοιπόν, να πάρουμε ένα να το δούμε. Εδώ, από τη μία άκρη το δένουμε στο νήμα και από εδώ στο παράμαλο. Λοιπόν, και έχουμε τώρα εδώ την παραμάνα, στην οποία μπορούμε να βάλουμε ένα πλάνο. Το έχει δοκιμάσει εκτενώς ο φίλος Ιάπωνας. Συγκεκριμένα βάζει έναν πλάνο με assist και σαλαγιά, σε αυτό εδώ το κομμάτι,
και όπως βυθίζεται αυτό παραμένει ο γόνος πιο ψηλά και έχω δει στο βίντεο παίρνει και ψάρι και στον πλάνο αλλά και στον γόνο. Ενδιαφέρον, μάλιστα πολλοί από εσάς θα πείτε ότι ίσως μπερδεύετε και κάνει τη ζωή δύσκολη. Όχι, δεν μπερδεύετε. Το εξηγεί και στο βίντεο γιατί δεν μπερδεύετε. Λοιπόν, είναι ένας έξυπνος τρόπος να δουλέψουμε, γιατί όχι, με ένα καλάμι σορ ή με ένα καλάμι spinning, ασφαλώς με χαμηλότερο casting weight πλανάκι εδώ, κάτω έναν γόνο. Λοιπόν, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορούμε να το κατασκευάσουμε αυτό, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, όπως βλέπετε εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα τώρα, αφήσω λίγο τον πλάνο. Εδώ. Βλέπετε, δεν είναι δύσκολο, είναι το ίδιο, το οποίο το γυρνάει και έρχεται εδώ και βάζει αυτή την παραμάνα με αυτές τις χάντρες εδώ, ώστε να στριφτάρω παραμάνα μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπαίνει ο πλάνος. Λοιπόν, αυτό είναι και το Fujiwara. Υπάρχουν γενικά στην Ιαπωνία πάρα πολλά τέτοια γκαζετάκια μικρά, τα οποία μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στις αρματοσές και να πάρουμε ψάρια ειδικά σε μέρη τα οποία είναι πολύ ψαρεμένα, χρησιμοποιώντας ένα γόνο, όταν δεν χτυπάνε στους πλάνους ή στα τεχνητά μας. Ναι, λοιπόν, αυτό και θεωρώ ότι θα δουλέψει το συγκεκριμένο εργαλειάκι. Λοιπόν, πάντα μου άρεσε να πειραματίζομαι και να δοκιμάζω νέα πράγματα. Θα δούμε λοιπόν αν θα δουλέψει και στα δικά μας νερά. Βέβαια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμη και από παραλία. Μια παραλία ή ένα ρηχό μέρος, όχι ιδιαίτερα ρηχό, αλλά από μια παραλία μπορούμε να το δουλέψουμε. Σε ρηχό μέρος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τζέτρο που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτά λοιπόν φίλοι μου για σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Γεια σας.